Καλησπέρα σας και πάλι. Καλωσορίζουμε την αντιδήμαρχο κυρία Κοντάκη Στέλλα, την αντιδήμαρχο κυρία Ρένα Παπαδάκη, που είναι και μέλος του ΔΣ του Απόλλωνα, και όλους εσάς που είστε κοντά μας. Κυρίως βέβαια θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσουμε την Ρίκα τη Δελγιανάκη, που μας θύμισε ιδιαίτερα με καλωσορίζουμε. Μουσικού Συλλόγου Απόλλωνα, σας καλωσορίζουμε στην ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση που ετοιμάσαμε με αγάπη και νιάξιμο τόσο ένας προς τον άλλο, όσο και όλοι μαζί προς το πρόσωπο της αγαπημένης μας Ρίκα τη Δελγιανάκη. Η ανάδειξη και διαφύλαξη των έργων για πιάνο που έγραψε η Ρίκα Δελγιανάκη οδήγησε στην παραγωγή του CD με τίτλο «Τα έργα για πιάνο», «The Piano Words», που περιλαμβάνει τα 4 βιβλία με έργα για πιάνο που συνέθεσε η Ρίκα. Οι τίτλοι των 4 βιβλίων είναι «Η άσπρη σκάλα», «Το γυάλινο ρόδι», «Διαδρομή 1-24» και «Πιανεύκολο». Όλα ξεκίνησαν από μία ιδέα και προσφορά των αγαπημένων μαθητών της Ρίκας, του Κώστα, της Γλώρας, του Δημήτρη και της Λίλης. Και από την πρώτη στιγμή ο Μουσικός Σύλλογος Απόλλων αγκάλιασε αυτή τη σκέψη και έχοντας αφενός την επιμέλεια του CD και αφετέρου συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια, τον επαγγελματισμό του κυρίου Ανδρέα Αεράκη και την γενεοδορία του μέγα χορηγού του όλου εγχειρήματος του κυρίου Κώστα Κανακάκη, φτάσαμε απόψε εδώ να μοιραζόμαστε μαζί σας το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Πριν δώσω το λόγο στους διαλεκτούς ομιλητές μας και πριν ακούσουμε τους εξαιρετικούς πιανίστες μας, θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους του ΔΣ του Απόλλωνα όλους εσάς που με την παρουσία σας εδώ αγκαλιάζετε αυτή την προσπάθειά μας. Ξεκινάμε με πρώτο ομιλητή, τον κύριο Καλούτσι, και θα μου επιτρέψει ο κύριος Καλούτσις να πω δύο λόγια για εκείνο. Είναι γόνος μιας παλιάς οικογένειας των Χανίων, στην οποία και η μητέρα του αλλά και ο μεγάλος του αδελφός είχαν μεγάλη συνεισφορά στον χώρο του πολιτισμού. Ο Γιώργος Καλούτσις μεγάλωσε με πλούσια βιώματα, τα οποία μεταλαμπαδεύτηκαν σε αυτόν. Μετά από λαμπρές σπουδές στη μουσική και, και μια πολύ γόνιμη επαγγελματική παραμονή που είχε στην Αγγλία, ο κύριος Καλούτσις επέστρεψε στην Κρήτη. Από τότε και ως σήμερα εμπνέει, διδάσκει, καθοδηγεί, δημιουργώντας εξαιρετικές συνθήκες μάθησης στο πιάνο, στα θεωρητικά και στη χοροδιακή μουσική. Οι μαθητές του είναι πάρα πολλοί σε ολόκληρη την Κρήτη, πολλοί από αυτούς έχουν γίνει και πολύ σπουδαίοι. Τον αγαπούν όλοι και του προστούν πολλά. Το χοροδιακό τραγούδι στην Κρήτη είναι συνυφασμένο με το όνομά του. Παιδική και νεανική χοροδία Δήμου Ηρακλείου. Φωνητικό σύνολο Θαλίτας. Φωνητικό σύνολο Κανιλένα Χανίων, καθώς και ένα σπουδαίο αρχείο με δικές του πρωτότυπες χοροδιακές μεταγραφές τραγουδιών από την αναγέννηση ως τους σύγχρονες Έλληνες συνθέτες. Μαζί με τη Ρίκα Δελγιανάκη υπήρξαν για πολλά χρόνια η ψυχή του οδείου του Μουσικού Συλλόγου Απόλλωνα. Κύριε Καλούτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τα επιβάλλετε λιγάκι. Αν τα πείτε λέτε εσείς, είμαι υποχρεωμένος να τα δεχθώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, σε ένα πάρα πολύ οικείο και οικογενειακό παραγωγικό περιβάλλον, το οποίο ομολογουμένως έχω αναζητήσει τα τελευταία χρόνια. Με ακούτε τώρα καλύτερα? Ναι. Συνεχίζω, έχω αναζητήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς είχα αναγκαστικά έπρεπε να γυρίσω στο χωριό μου. Στη ζωή μου είχα την τύχη να γνωρίσω μερικούς εξαιρετικούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς είναι η Ρίκα Δελγιανάκη. Ερχόμενος από την Αγγλία το 1967, απροσδόκητα λαβαίνω μία επιστολή από το Ηράκλειο μιας κοπέλας με κάτι νότες τραγουδιών, ζητώντας μου να της πω την γνώμη μου. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα εκείνη την εποχή να εκτιμήσω ελληνικά τραγούδια και μάλιστα με ένα περιορισμένο δείγμα τραγουδιών. Ήταν απλά τραγούδια, θυμάμαι, με απλή αλλά εύστοφη μελοποιία, εμφανές χιούμορ και έξυπνες ομοιοκαταληξίες. Απήντησα ευγενικά τη δυσκολία που είχα
εκτίμησα τη δουλειά της και την παρακίνησα να συνεχίσει και να μου στείλει περισσότερα δείγματα. Πού να ξέρω ότι η κοπέλα αυτή ήταν η Ρίκα Μπελιγιαννάκη. Το συμβάν με τα τραγούδια δεν είχε συνέχεια και ξεχάστηκε τελείως. Πέρασαν πολλά χρόνια όταν το 1985 με παίρνει στο τηλέφωνο η Αλίκη Βατικιώτη και μου λέει ότι στο Εράκλειο ζητούν ένα πιανίστα σε ένα οδείο. Ήταν ακριβώς εκείνη τη χρονιά που έχασα τη θέση μου από το Βενιζέλιο οδείο των Προχανίων και δέχτηκα την πρόταση με μεγάλη χαρά. Η Αλίκη μου πρότεινε μάλιστα να πάμε μαζί στο Εράκλειο για να συναντήσω τη διευθύντρια κυρία Ρίκα Μπελιγιαννάκη, όπως και έγινε, και μάλιστα με μια περιπετειώδη εξέλιξη. Στην είσοδο του σπιτιού, τους περίμενε ο αδελφός της Ρίκας, Νίκος, που είχε αγοράσει μάλιστα και ένα κοτόπουλο στη σούφλα για το γεύμα. Μαζί μου είχα πάρει και τον 7χρονο γιο μου για Ίωνα. Το ασανσέρ ήταν 3 άτομα, αλλά σκεφτήκαμε ότι ο Ίων δεν θα ζήγιζε πολύ και τολμήσαμε να μπούμε και οι 4 μέσα, οπότε φυσικά το ασανσέρ σταμάτησε μεταξύ δύο χωρών. Η αναστάτωσή μας είναι μεγάλη. Η Ρίγα από πάνω μας φώναζε να μην ανησυχούμε και ότι θα βγούμε γρήγορα. Ενώ ο καημένος ο Ιων χαιγότανε με από το ζεστό κοτόπουλο που ακουμπούσε στο πόδι του. Τελικά βγήκαμε, γελάσαμε πολύ και για πρώτη φορά αντίκρισα μια ωραία, ζωηρή κυρία με πολύ γέλιο και πολύ διαχειτικότητα. Αμέσως αισθάθηκα οικείος και η κουβέντα μας έρεε απρόσκοπτα και συμφωνήθηκε να εργαστώ κοντά της. Παρεπιπτόντως να αναφέρω, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή χρονική διάσταση, ότι τότε, το 1985, εγώ και η Αλίκη είμαστε οι μόνοι διπλωματούχοι πιανίστες στην Κρήτη. Εύλογο λοιπόν είναι γιατί μου προτάθηκε η θέση, καθότι η Αλίκη εργαζόταν μόνιμα στο οδείο Αθηνών. Θυμάμαι και την πρώτη μέρα που πήγα στο οδείο στην οδό Αριάδης. Ήταν πρωί και η Ρίκα με υποδέχτηκε χαρούμενη και σαν πρώτη δουλειά της ήταν να ανοίξει ένα μεγάλο τενεκεδένιο κουτί από πισκότα. Εγώ δεν μ' αρκώ καθώς ήμουνα, σκέφτηκα, α, ωραία, θα έχω και κεράσματα. Μας μάθει όμως, γιατί από μέσα έβγαλε μια αρματιά από κλειδιά του οδείου. Και έτσι άρχισε μια αγαστή, πολύχρονη και στενή συνεργασία με τη Ρίκα. Και όχι μόνο αυτό, δημιουργήθηκε και μια στενή φιλία και αλληλοεκτίμηση και απρόσκοπτα συνεχίζεται ως σήμερα. Στην αρχή ερχόμουν στο Ηράκλειο για 2 μέρες, μεσοβδόματα. Μετά έγιναν 3. Βρήκα και ένα διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας της Ρίκας και οι σχέσεις μας έγινε στενότερη. Από τότε και μετά άλλαξε η ζωή μου και πρέπει να πω πως η πρώτη περίοδος της ζωής μου ήταν η Αγγλία, η δεύτερη στα Χανιά και η τρίτη και η σπουδαία περίοδος ήταν στο Ηράκλειο εδώ από το 1985 ως το 2018. Περισσότερα από 30 χρόνια. Αγάπησα το Ηράκλειο, αγάπησα τους ανθρώπους και όπως φαίνεται με αγάπησα κάπως το εκείνο. Θεωρώ το Ηράκλειο σαν δεύτερη μου πατρίδα. Το οδείο τότε είχε μεγάλη άνοδο. Με τις διασυνδέσεις της, η Ρίκα είχε καταφέρει να θέσει το οδείο υπό την εποπτεία του Οδείου Αθηνών, το ανώτερο αυτό μουσικό ίδρυμα. Αργότερα, υπό τη διεύθυνση του Πουρουπού, η Ρίκα με την αυστηρότητά της και τη μουσική της κρίση κράτησε το επίπεδο διδασκαλίας πολύ ψηλά, ίσως ψηλότερα του καθιερωμένου. Είχε στενή συνεργασία με την Ιουλιέτα Καρόρη στη ραδιοφωνία και η εργασία της με τους μικρούς μαθητές ήταν επικοδομητική και επικεντρωνόταν στην ανάπτυξη του ρυθμού αλλά και της ακοής των μαθητών στα διάφορα χρώματα. Η συνεργασία μας επεξετάθη και στα τραγούδια, αρκετά από τα οποία διασκεύασα για χοροδία ή απλά εναρμόνισα. Πού να φανταστώ ότι αντιμετώπιζα τα τραγούδια που τόσο σκιά και επιπόλαια έκρινα πριν από 30 χρόνια. Τώρα τα βρήκα πρωτότυπα με
ένα ιδιαίτερο ύφος. Πολλά ήταν βασισμένα στη δική της ποιήση, πάντα με ένα υποβόσκον χιουμοριστικό, ενίοτε ειρωνικό βλέμμα, με τις τολμηρές ομοικαταληξίες της, άλλοτε στοχαστικά στην απεσιόδοξη ποιήση του Δημάρχου. Βρήκα πρωτότυπη την τέχνη της που συνδύαζε το κλασικό με το τοπικό ύφος της αγγλικής μουσικής. Τα προώθησα στην παιδική χοροδία της Κατερίνας Ζαγκαράκη και στο Θαλίδα. Η Λίδα Λίδα Πεταλίδα και το Τρολοβάπορο έγιναν ύμνοι. Αλλά και το Νανούρισμα, ο Ψήλος, το Τραγουδό τους Ελεύθερους Ανθρώπους και άλλα πολλά είχαν τρομερή επιτυχία. Η συμβολή της Ρίκα στο ελληνικό τραγούδι είναι σημαντική, γιατί προσέθεσε σε αυτό τη λεπτότητα, την ευγένεια και την απλότητα, στοιχεία που λείπουν από τη μαζική παραγωγή. Ίσως να μην εκτιμούνται από το πολιτικό κοινό που αρέσκεται στις φωνασκίες, αλλά με λίγη προσοχή θα διαπιστώσει κανείς ότι περιέχουν βαθύ συνέστημα και γνήσια μουσική έμπνευση. Το συνθετικό έργο της Ρίκας εκτείνεται και στην παραγωγή μικρών μουσικών εικόνων για πιάνο, που έχουμε σήμερα τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε σε μια ολοκληρωμένη συλλογή που οι άριστοι μαθητές της μας χαρίζουν στο προκείμενο CD. Δεν έχω λόγια, αλλά ούτε και χρόνο να αναλύσω αυτόν τον πλούτο και ελπίζω κάποιος άλλος θα αναλύσει αυτή την εκτίμηση. Και παρεμπιπτόντως έχω να κάνω μια σοβαρή έκκληση, όπως τώρα με τη συλλογή των πιανιστικών έργων είναι επιτακτικό να ακολουθήσει μια άλλη συλλογή με τα τραγούδια της. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, κάπως ετοιμάζεται. Εύχομαι καλή ευόδοση. Πίσω από τις συνθέσεις της Ρίκας βλέπουμε μια προσωπικότητα με απεριόριστη φαντασία και ένα πνεύμα ευρύ και ανήσυχο που φαίνεται και από τις στενές της φιλίες με λόγιους και καλλιτέχνες όπως τους Αλεξίου, Θανουράκη, Δημάκη, Γεωργιάδη, Θεοχαρίδου, Βαλαρή, Χαζηδάκη, Κρουπό και πλήθος άλλων. Στο Ηράκλειο είστε τυχεροί, γιατί αναθρέψατε δύο σημαντικά άτομα στη μουσική παιδεία, την Ρίκα Δελιγανάκη και την Κατερίνα Τσαγκαράκη. Και οι δύο αυτές γυναίκες, η κάθε μία στον κλάδο της, δημιούργησαν μία σχολή και μία παράδοση. Η Ρίκα, εκτός από τη συνθετική της προσφορά, το κατάφερε στο πιάνο με τους εκλεκτούς πιανίστες που γαλούχησε και που ακούμε σήμερα με το έκτακτο CD που ηχογράφησε. Και η Κατερίνα, με τη σχολή τραγουδιού και τη φωνητική παράδοση που θεμελίωσε, άνθησε και είναι ακόμα αισθητή διόρθωση. Ρίκα μου, να είσαι ευτυχής και η συνείδησή σου ήρεμη, ότι πράγματι άφησες πίσω σου κάτι σπουδαίο που θα λάμπει στο μέλλον. Και είναι θεάρεστο να μπορεί να δεις το μεγάλο σου έργο και να το χαίρεσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
ιδιαίτερη βραδιά. Θα συνεχίσουμε με λίγο μουσική από τον Κώστα τον Κανακάκη, ο οποίος είναι ψυχίατρος και πιανίστας, εγκατεστημένος στη Γενέβη. Είναι διπλωματούχος του Οδείου Αθηνών, από την τάξη της Αλίκης Βαντικιώτη, στενής και πολύ αγαπημένης φίλης της Ρίκα Δελγιαννάκη. Ο πατέρας του, φαρμακοποιός Χαράλαμος Κανακάκης, διετέλεσε πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου Απόλλων και επί των ημερών του λειτουργήσε η μουσική λέσχη του Συλλόγου και εκδόθηκαν το περιοδικό Ιδιόφωνο. Ο Κώστας Κανακάκης φίτησε στο Οδείον Ηρακλείου στην τάξη της Ρίκας Δελγιαννάκη, η οποία τον παρότρινε να ασχοληθεί επίσης με την ενορχίστρωση και τη σύνθεση. Ο Κώστας, εκτός από τη χορηγία του παρόντος δίσκου, φρόντισε για την διάδοση του έργου της Ρίκας Δελγιαννάκη πέρα από την Κρήτη, στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Συνδέσμου «Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας». Κώστα Κανακάκη, παίξει 5 κομμάτια από το βιβλίο της Ρίκας Δελγιαννάκη «Η άσπρη σκάλα». Είναι το πρώτο στη σειρά του CD. Thank you.
Με σπουδές στα παιδαγωγικά, στο πιάνο, στην κιθάρα, στο κλασικό τραγούδι, διορίζεται ως καθηγήτρια μουσικής στη μέση εκπαίδευση. Εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία τραγουδιστών της ΕΡΤ, με διευθυντή τον Μάνο Χατζηδάκη. Δίνει τα πρώτα ατομικά ρεσιτάλ και κερδίζει τα δύο πρώτα βραβεία σε πανελλήνιους διαγωνισμούς τραγουδιού. Δίδαξε ως μουσικοπαιδαγωγός με το σύστημα ΟΡΦ στο καλλιτεχνικό εργαστήρι της ΛΕΔΗ, του Δικηγορικού Συλλόγου, και ήταν μέλος στο ΔΣ της μουσικής κίνησης Ηρακλείου. Στην τηλεόραση η Μέρη έχει σημειώσει εμφανίσεις, ενώ ήταν μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας των καθηγητών ΕΛΜΕ, με πλούσια δράση σε εκδηλώσεις και μουσικοποιητικές συναυλίες. Συμμετέχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες για την τέχνη, στην εκπαίδευση και για τη βελτίωση του καλλιτεχνικού γίγνεσθε εν γέννη. Το 2004 τραγουδά ως σολίς τον Ολυμπιακό ύμνο στην τελετή έναρξης του τουρνουά FIFA στο Women's Diamond Ball στο 2004 στο πρώτο διυπηρωτικό κύπελο γυναικών. Αναλαμβάνει ως μαέστρο στην καλλιτεχνική διεύθυνση της Δημοτικής Μικτής και Παιδικής Χοροδίας του Δήμου Αρχανών με πολλές συναυλίες. Το 2012 με τη διοργάνωση του Συμβουλίου Ψυχιατρίου Αθαλάσσας Κύπρου για φιλανθρωπικό σκοπό δίνει συναυλία με musical από το θέατρο και το κινηματογράφο στο θέατρο Στροβολού Κύπρου και στο Ηράκλειο την ίδια συναυλία με τη διοργάνωση του Σωροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου για το παιδικό χωριό ΣΟΣ. Από το 1994 μέχρι σήμερα είναι μαέστρος της χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισία με πλούσια δραστηριότητα σε παραστάσεις και συναυλίες στην Ελλάδα και Τουρκία με αναφορά στην παράδοση και μουσική της Μικράς Ασίας. Η Μέρη Μαρκοπούλου είναι επίσης μέλος του ΔΣ του Μουσικού Συλλόγου Απόλλωνα και γραμματέας. Με σεβασμό και αδειμονία από τη θήκη του ένα CD, να το κρατάς προσεκτικά και να παρατηρείς ή ακόμα και να θαυμάζεις το εξώφυλλο. Ένα ψηφιακό δίσκο με την ευγενή χορηγία του Κώστα Κανακάκη παρουσιάζουν απόψε οι εκδόσεις Αεράκη και ο Μουσικός Σύλλογος Απόλλων. Μια μαγική διαδρομή που συγκεντρώνει ένα σπουδαίο από κάθε άποψη υλικό
με το οποίο η ευέλικτη τεχνική των πιανιστών, η αγάπη και η αφοσίωση στην αγαπημένη τους Ρίκα αποδίδει τα μέγιστα. Τέσσερις μαθητές συναντιούνται και ηχογραφούν. Ο Κώστας Καναγκάκης, η Φλόρα Τζανετάκη, ο Δημήτρης Καρίδης, η Λίλη Δάκα, ξεκινούν από διαφορετικά μέρη και ανταμώνουν στο Λονδίνο, στο στούντιο του Morley College το Μάρτιο του 2022, για να ετοιμάσουν αυτό το CD που παρουσιάζουμε σήμερα. Είναι φυσικό, υπέροχο και τιμητικό οι τέσσερις αγαπημένοι μαθητές να θέλουν η μουσική της να παραμείνει αποτυπωμένη στο συγκεκριμένο CD. Έτσι δείχνουν τον σεβασμό και την αγάπη τους στη δασκάλα που τους ενέπνευσε, που τους δίδαξε στα πρώτα τους πιανιστικά μουσικά βήματα, τα οποία καταλήγουν σε ένα δύσκολο σήμερα απαιτητικό καλλιτεχνικό χώρο που τους κάνει να διαπρέπουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλησα να είμαι μία από τους μιλητές της σημερινής παρουσίασης, όχι μόνο ως γραμματέας του Μουσικού Συλλόγου Απόλλωνα, αλλά και ως μαθήτρια της Ρίκας Τελιγιαννάκη στο πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου πριν από πολλά χρόνια. Στο βιογραφικό της αναφέρεται ότι διορίστηκε το 1961, αλλά παραιτήθη το 1969. Το αναφέρω γιατί λόγω εμπειρίας δικής μου είναι δικαιολογημένη η επιλογή της να παραιτηθεί για τα χρόνια εκείνα που η μουσική παιδεία, δυστυχώς, στη δημόσια εκπαίδευση ήταν υποβαθμισμένη έως αδιάφορη. Παρ' όλα αυτά, δίχως να γνωρίζω εκείνα τα χρόνια την επαγγελματική μου εξέλιξη και την σημερινή μου ιδιότητα ως μουσικού, λόγω της μικρής μου ηλικίας, η φυσιογνωμία και η προσωπικότητα της καθηγήτριάς μου της μουσικής, της Ρίκας Τελιγιαννάκη, μου ενέπνευσε σεβασμό, νιώθοντας την ως μια σταθερή αξία που με έκανε να εκτιμήσω, να προσέξω και να αγαπήσω την τέχνη της μουσικής. Ρίκα Τελιγιαννάκη, ένας άνθρωπος καθαρός, που δεν επιζητεί τα κοπλιμέντα, ακριβώς επειδή είναι σε θέση να κρίνει η ίδια τις επιδόσεις της με κάθε αυστηρότητα. Εν αρχή πάντως είναι το οδείο του Απόλλου, το οποίο από ένα συμβατικό οδείο, από την κυριαρχία του πιάνου και άλλων μουσικών οργάνων, εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό πλούσιο στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, με σπουδαστές που διδάσκονταν πλέον όλα τα είδη της μουσικής. Η Ρίκα Τελιγιαννάκη γίνεται ένα ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσικού Απόλλωνα επί σειρά ετών και σύμβουλος σπουδών του ΟΔΙΟ. Από το 1997 είχε και την επιμέλεια της έκδοσης του περιοδικού Ιδιόφωνο. Με άξονα την πεποίθηση ότι ένα ΟΔΙΟ δεν έχει μόνο τη δημιουργία μουσικών, δημιούργησε τις προϋποθέσεις να συμπράξει με φημισμένους επαγγελματίες μουσικούς που πολλοί από αυτούς δίδασκαν και στο ΟΔΙΟ. Με τη σωστή διδασκαλία και οργάνωση, καθηγητές και μαθητές συνέβαλαν σε ένα ευρύτερο πολύτεχνο όραμα για έτη πολλά καθώς γνωρίζουν. Σήμερα, έπειτα από τόσα χρόνια ενασχόλησης της αγαπημένης μας Ρίκας, μιλάει το ίδιο το έργο της, οι συνθέσεις της, η προσφορά της στο οδείο του Απόλλωνα που ήταν αληθινά σημαντικός πολιτιστικός πνεύμονας στην πόλη του Ηρακλείου. Μια απόδειξη αποτελεί η συμμετοχή, η στήριξη, η ενίσχυση του Μουσικού Απόλλωνα, Συλλόγου Απόλλωνα, στην ιδέα του Μάνου Χατζηδάκη, δημιουργίας μουσικής ακαδημίας στην πόλη μας,
αλλά και του Μουσικού Αυγούστου στα χρόνια εκείνα. Άσχετα εάν διεκόπη, ο πολλά υποσχόμενος τότε θεσμός, ήταν μια προσπάθεια μιας άρρηκτης σύνδεσης της μουσικής παιδείας με την καλλιτεχνική παραγωγή, τη δημιουργία θεσμών στο πολιτιστικό γίνεσθε μιας περιφερειακής τότε πόλης, της πόλης μας του Ηρακλείου. Όλα αυτά τα χρόνια που περνούν, υπολογίσουμε την ιδεολογική και δημιουργική συμπεριφορά του καλλιτέχνη Ρίκα. Ένας εξαιρετικός και απλός άνθρωπος. Ένα πρόσωπο όπου ξεδιπλωνόταν η καλλιτεχνική ανησυχία, η άποψη, η χαρισματική προσωπικότητα της ψυχής της δασκάλας μουσικού, τόσο μαθητών που μειούνται και εμπνέονται με την διδασκαλία της. Δεν έχει όρια στις καλλιτεχνικές της ανησυχίες, τις οποίες υποστηρίζει με άποψη, αλλά και πραγματοποιεί όσο δύναται με τις συνεργασίες με γνωστούς ταλαντούχους μουσικούς, τραγουδιστές, με τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη που έκανε την παραγωγή του δίσκου της «Κάψαμε τα καράβια μας». Αναφέρω τον Τάσο Καρακατσάνη, τον Βασίλη Τενίδη, τη Στέλλα Γαδέδη, τον Δημήτρη Βράσκο, τον Βαγγέλη Μπουντούνη και άλλους αξιόλογους μουσικούς, όπως και τους τραγουδιστές Μαρία Δημητριάδη, Σόνια Θεοδωρίδου, Ευγενία Συριώτη, Φερενίκη Βαλαρή, τον Γιώργο Μούτσιο, Σπύρο Σακά και πολλούς άλλους. Στο πρόσωπο και στο ταλέντο της Ρίκας Δελιγιαννάκη, τα τραγούδια βρήκαν μία διαχρονική έκφραση. Η ενορχιστρώσεις των τραγουδιών με το πιάνο να δεσπόζει, αλλά και με χρήση πολλών οργάνων, ακόμα και ιδιοφώνων, με λόγο που βασίζεται και στην ποίηση, μιλώντας για τις χαρές του έρωτα, της ζωής, στην καθημερινότητα, στην ελευθερία της σκέψης και του πνεύματος. Η θεματική των στίχων είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τα τραγούδια της. Με στίχους όμορφους που γράφει η ίδια ο στιχουργός, φαίνεται να αγγίσουν με τρυφερότητα τις παιδικές ψυχές και δεν είναι τυχαίο που μερικά από αυτά τα τραγούδια βραβεύτηκαν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Σε αυτά τα τραγούδια εντάσσονται ο ήχος και τα χρώματα από τον κόσμο της μουσικής, αποδεικνύοντας ότι η γλώσσα της μουσικής μεταφέρει συναισθήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα και στεγανά. Στα τραγούδια της Ρίκας, η μελαγχολική νοσταλγία κάποιες στιγμές, αλλά και τα αρώματα που ξεχύνονται από αυτά, μαγεύουν τις καρδιές, μα και τις αισθήσεις. Η μουσική φαίνεται να είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη ζωή της και δεν σταματά ποτέ. Είναι εκεί, μια σχέση ερωτική που φλερτάρει μαζί της όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια σχέση απέραντης αγάπης που δεν την άφησε να πράξει τίποτε επιπόλαιο και επιβλαβές. Η Ρίκα είναι εδώ, ανάμεσά μας. Σε όλους που την γνωρίζουμε, που την ζήσαμε, ακόμα και για όσους από εσάς την μαθαίνετε μόλις απόψε σε αυτήν εδώ την παρουσίαση. Αλήθεια, μονολογούμε και δίνουμε τη διάσταση που θέλουμε σε αυτή τη γλυκιά συνύπαρξη, χωρίς να υπολογίζουμε το χρόνο, την φθορά, την παύση. Εκείνη, είμαστε βέβαιοι, έχει το σθένος, την ακεραιότητα, την έγνοια και την ευαισθησία να τα υποστηρίζει όλα αυτά. Όλοι μαζί, όλα μαζί, στο ίδιο σώμα, στον ίδιο άνθρωπο, στην ίδια καρδιά. Ρίκα Δελιγιαννάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
παρανομαστεί στη συγκίνηση απόψε. Ευχαριστούμε, Μέρη. Ήταν σπουδαία όλα αυτά, τόσο να θυμηθούν οι παλιοί και να γνωρίζουν οι νεότεροι. Θα συνεχίσουμε με μουσική από τη Φλόρα Τζανετάκη, η οποία θα ερμηνεύσει έργα από το δεύτερο κατά σειρά βιβλίο του CD, το Γυάλινο Ρόδι. Ποια είναι η Φλόρα? Η Φλόρα γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από Έλληνες γονείς το 1980. Εχθές ζει στη Σκωτία και εχθές ήρθε κοντά μας εδώ στην Κρήτη και την απόψινή βραδιά. Το 1997 πήρε πτυχίο πιάνου με άριστα παμψηφή και διάκριση στο Οδείο Ηρακλείου του Μουσικού Συλλόγου Απόλλων με καθηγήτρια τη Ρίκα Δελιγιαννάκη. Το 1996 πήρε βραβείο εκτός συναγωνισμού και ειδικό βραβείο του Πανευρωπαϊκού Συμβουλίου Καθηγητών Πιάνου στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου της Χώρας. Το 2003 η Φλόρα πήρε δίπλωμα πιάνου με άριστα παμψηφή και πρώτο βραβείο στο Οδείο Αθηνών στην τάξη της Αλίκης Βατικιώτη. Στη διάρκεια των σπουδών της στο Οδείο Αθηνών πήρε δύο βραβεία μουσικής δωματίου και το βραβείο Μαρίκας Παπαϊωάννου για εκτέλεση ρομαντικού έργου. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2007 πήρε το δίπλωμα Masters in Piano Performance από τη Royal Scottish Academy of Music and Drama στη Γλασκόβη και τον Ιούνιο του 2006 τιμήθηκε με πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό μουσικής δωματίου πάλι στη Σκωτία. Διδάσκει πιάνο σε σχολεία του Cambridge, κέρδισε υποτροφία στη Βασιλική Ακαδημία της Σκωτίας και φυσικά έχει κάνει πολλές συναυλίες ως σολίστας και σε μουσική δωματίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα την απολαύσουμε στα έργα της Ρίκας.
ταξίδευσε τόσες ώρες και ήρθε κοντά μας και ερμήνευσε 5 κομμάτια από το γυάλινο ρόδι, τα 5 γράμματα της αγάπης, η στολισμένη πόλη, το γυάλινο ρόδι, Ανάσταση στην καλή πλαγιά, οι 3 δρόμοι. Ευχαριστούμε πολύ, Φλόρα. Απόψε, άλλη μια σημαντική προσωπικότητα του μουσικού κόσμου είναι κοντά μας και μας τιμά ιδιαιτέρως. Είναι ο κύριος Ψαρουδάκης Στέλιος. Ο Στέλιος Ψαρουδάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Παρακολούθησε μαθήματα πιάνου με την Ισμήνη Κοκκινάκη και θεωρητικών με τη Ρίκα Δελιγιαννάκη στο Οδείο Ηρακλείου του Συλλόγου Απόλλων. Πήρε δίπλωμα πιάνου από το Οδείο Αθηνών, τάξης Χάρη το Σκλαδάκη, μάστερ εθνομουσικολογίας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και διδακτορικό στην αρχαία ελληνική μουσική από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ. Είναι καθηγητής της αρχαίας ελληνικής μουσικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μελετά και ανακατασκευάζει τα αρχαία όργανα που ανασκάπτονται, λύρες, αυλούς, άρπες, κρουστά, και ερευνά θέματα θεωρίας και σημειογραφίας μέσω των διαθέσιμων γραπτών πηγών. Είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Αρχαιομουσιολογίας και εδρεύει στη Ραβένα στα ετήσια συνέδρια της οποίας συμμετέχει ανελιπώς όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή που είναι κοντά μας, ήρθε επί τούτου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ψαρουδάκη, σε εσάς ο λόγος. Αξιότιμες κυρίες Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε και κυρία Γραμματεύ του Συλλόγου Απόλλων, κύριε Καλούτσι, αγαπητοί φιλόμουσοι συντοπίτες και αγαπητοί μου συμμαθητές, αγαπημένη μου Ρίκα. Καθώς ο χρόνος της ζωής μας περνά, και τα επεισόδια διαδέχονται το ένα το άλλο σε αδιάκοπη ροή, απαιτώντας κάθε φορά την εμπλοκή και εγρήγορση στο παρόν, το παρελθόν σιγά σιγά σκεπάζεται από τη μαγευτική μαλακή σκόνη του χρόνου, αφαιρώντας τη λεπτομέρεια, κρατώντας μόνο τη σημασία, το σημαντικό, το αισθαντικό, το συναισθηματικό μέρος του πάλι ποτέ. Αν λοιπόν κλείσω τα μάτια και αφαιθώ να περιπλανηθώ στα μονοπάτια της νιώτης μου, ακολουθήσω τον μύτο της μνήμης μου στα πρώτα μουσικά μονοπάτια, βλέπω ένα σπίτι σκοτεινό και βαθύ στην οδό Τσακύρη, στο κέντρο του Ηρακλείου, τον χώρο στον οποίο μου αποκαλύφθηκε το μεγαλείο της μουσικής τέχνης. Μαθήματα πιάνου με την Ισμήνη Κοκκινάκη, θεωρητικά και σολφές με τη Ρίκα Δελιγιαννάκη. Έντονα και χρωματιστά εντυπωμένη είναι στο μυαλό μου η εικόνα της ήρεμης, μα απαιτητικής δασκάλας Ρίκας, να κάθεται δεξιά της στο πιάνο, σε μια αίθουσα στο πίσω μέρος του σπιτιού, έχοντας στα δεξιά της την πόρτα που έδινε σε φωταγωγό και αριστερά της εμάς, τους μαθητές, καθισμένους σε πάγκους, να τραγουδούμε εν χορό το ντο και το ρε και το μη, ταξιδεύοντας το δεξί μας χέρι σε νότο, ανατολή, βορρά και δύση, ανάλογα με τις μετρικές προσταγές της κάθε μελωδίας. Λάτρευα αυτή τη δραστηριότητα να τραγουδώ και να χορογραφώ με το δεξί μου χέρι τη μια μελωδία μετά την άλλη. Παράλληλα, διδασκόμασταν όσα έπρεπε σιγά σιγά να μάθουμε για τις μουσικές δομές, μελωδικές και ρυθμικές, σκευή απολύτως απαραίτητη για την κατανόηση των μουσικών κομματιών που καλούμασταν να εκτελέσουμε ο καθένας το όργανό του. Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε με ζήλο και στο επόμενο στέκι του Οδείου Ηρακλείου του Μουσικού Συλλόγου Απόλλων, σε άλλο σκοτεινό και βαθύ κτίριο κοντά στον Άγιο Μινά, πάνω σε μια πλεταίτσα με ψηλούς ευκαλύπτους και ένα περίπτερο με σοκολάτες για δύναμη και αντοχή. Θα πρέπει να ήμουν τότε γύρω στα 13, το θυμούμε με βεβαιότητα. Ακολουθώντας τη νομαδική πορεία του Οδείου Ηρακλείου,
Συνέχισα να παρακολουθώ τα μαθήματα της Ρίκας και στην επόμενη, τρίτη για μένα μετανάστευση, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου. Από εκεί η μνήμη μου επιτρέπει να αναδυθούν περισσότερες εικόνες. Τώρα πια, η Ρίκα είχε στη διάθεσή της, μετά από τα προηγούμενα στενά και σκοτεινά δωματιάκια, ένα αξιοπρεπές, μεγάλο, ευρύχωρο και φωτεινό χώρο για να αναπτύξει πέραν των μαθημάτων της και τη ζηλευτή ομολογουμένως για τα ελληνικά δεδομένα ορχήστρα ORF, στην οποία καθένας μας είχε τη δυνατότητα να εξερευνήσει τους ήχους των μεταλλόφωνων και των ξυλόφωνων, των πλευστών και των κρουστών, σε μια ομαδικά χαρούμενη ατμόσφαιρα μουσικής και ψυχικής αγωγής. Τέτοια ήταν η επιτυχία της πρωτοποριακής αυτής μουσικοπαιδαγωγικής ορχήστρας, που σύντομα η φήμη της απλώθηκε εκτός συνόρων και εις τας Αθήνας. Και βρεθήκαμε και μια και δυο, ίσως και περπαραπάνω φορές, να εμφανιζόμαστε στην τηλεόραση. Όταν καμιά φορά αργότερα κάποιος με έβλεπε και αναρωτιόταν πού σε ξέρω, από την τηλεόραση, του έλεγα. Πώς επέδρασε η Ρίκα πάνω μου με τα μαθήματα και τη συμπεριφορά της, πώς δικαιολογώ την ξεχωριστή θέση που κατέχει στη μνήμη και την καρδιά μου, αν αναρωτηθώ, θα συμφωνήσω με όλες τις ήδη εκπεφρασμένες γνώμες του θειάσου των συνοδοιπόρων μαθητών της. Δημιουργική, φιλελεύθερη και πνευματικά γόνιμη. Καλέσθητη, ευαίσθητη, σοβαρή, σεμνή και πειθαρχημένη. Ήρεμη, αγαπητική και γλυκομιλούσα. Όλους αυτούς τους θετικούς χαρακτηρισμούς προσυπογράφω με το χέρι στην καρδιά. Από τους παιδαγωγούς που είχα στη ζωή μου, στις διάφορες εκπαιδευτικές διαδρομές, η Ρίκα Δελιγενάκη προεξέχει για όλες τις παραπάνω αξίες που ήθε και άλλοι παιδαγωγοί να επιδεικνύουν έστω και μερικώς. Είναι συγκινητικό που αγαπημένοι μαθητές της, μιας γενιάς μετά από μένα περίπου, είχαν την ευγένεια να προσφέρουν στη δασκάλα τους τούτο το ανεκτίμητο δώρο της εκτέλεσης και ηχογράφησης των έργων της για πιάνο και πρόσθεσαν έναν ακόμη κρίκο στη δισκογραφία του εμπνευσμένου συνθετικού της έργου. Μπράβο τους! Και μαζί και σ' όσους συνέργησαν στη δημιουργία της παρούσας έκδοσης και ιδιαιτέρως η δισκογραφική εταιρεία Εράκης που απόψε γιορτάζουμε. Ήθε και το υπόλοιπο έργο της Ρίκας να δει το φως του ήχου στο προσεχές μέλλον. Είμαι σε θέση να τη διαβεβαιώσω ότι τελευταίως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων μουσικολόγων για το έργο των Ελληνίδων συνθετριών θα φέρει εντός ολίγου στο προσκήνιο και το δικό της. Καθηγητές και φοιτητές στα μουσικολογικά τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων θα σκύψουν πάνω στο έργο της προκειμένου να μελετήσουν και να περιγράψουν το ιδιάζον μουσικό ιδίωμά της που είναι γεμάτο χάρη και αφευρετικότητα. Και θα καμαρώνουμε τότε κι εμείς, οι δικοί της άνθρωποι, και θα το λέμε και στα παιδιά μας ότι ήμασταν κι εμείς εκεί με τη Ρίκα Δελιανάκη. Η Ρίκα αφήνει τους άλλους να μιλούν για εκείνη και είναι κοντά μας, χαρούμενοι. Και είμαστε και εμείς χαρούμενοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρίκα, για όλα. Να είστε καλά. Τώρα θα συνεχίσουμε με έναν άλλο μαθητή της Ρίκας, με τον Δημήτρη Καρίδη, ο οποίος ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στο Οδείο Ηρακλείου του Συλλόγου Απόλλων, με δασκάλα αρχικά τη Φανή Χριστοφοράκη και στη συνέχεια τη Ρίκα Δελιανάκη. Ως μαθητής του Οδείου Ηρακλείου απέσπασε το πρώτο βραβείο σε τρεις πανελλήνιους διαγωνισμούς πιάνου. Οι τίτλοι σπουδών που περιλαμβάνουν δίπλωμα πιάνου από το Οδείο Αθηνών,
δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών από τη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, Master of Arts και διδακτορικό από το City University του Λονδίνου και πτυχίο φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Δημήτρης έχει εμφανιστεί σε solo recital και recital μουσικής δωματίου σε μερικές από τις πιο σημαντικές μουσικές σκηνές της Ευρώπης, στο Ισραήλ, στη Βενεζουέλα, στην Ιαπωνία, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο ενεργητικό του έχει επίσης βραβεία και διακρίσεις σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς. Είναι διευθυντής του Τμήματος Κλασικής Μουσικής στο Morley College του Λονδίνου. Δημήτρη Σακούλη. Thank you.
κομμάτια από τη διαδρομή 1-24 στο πέρασμα με τις λιγαριές, SBR, AS, το δίλημα, Κρήτη 20 του Μάη. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα συνδεθούμε με την βοήθεια της τεχνολογίας, με τη Λίλη Τιδάκα, επίσης μαθήτρια της Ρίκα, Στελιγιαννάκη, η οποία είναι λίγο αρρωστούλα και θα συνδεθεί μαζί μας από το χώρο της. Η Λίλη ξεκίνησε μαθήματα μουσικής προπαιδείας και πιάνου με τη Ρίκα Δελιανάκη στο Δίο Ηρακλείου Μουσικός Σύλλογος Απόλλων. Λίλη, μας ακούς, δώσ' μου δευτερόλεπτα για να χρησιμοποιήσω την ίδια οθόνη. Σε ευχαριστούμε. Έλαβε το δίπλωμά της στην Αθήνα με τη Τώρα Βακοπούλου. Θα με επιτρέψεις να πω ότι εκεί γνωριστήκαμε εμείς, το Ατενέου, ήμουν στη σχολή του Βαγγέλη Μπουντούδη και η Λίλη στην Τώρα Βακοπούλου, την οποία είχε γνωρίσει σε σεμινάριο που οργάνωσε η Ρίκα στο Δίο Απόλλων. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου DEA του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Έχει λάβει μέρος σε πολλά σεμινάρια και επιμορφώσεις και έχει εμφανιστεί σε ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Συνεργάζεται συχνά με διακεκριμένους μουσικούς και συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις μουσικής και λόγου. Ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο ως καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου από την ίδρυσή του ως σήμερα και σε οδεία της πόλης. Τώρα θα συνδεθούμε, δώστε μας λίγο χρόνο. Καλησπέρα Λίλη. Η οθόνη είναι μικρή, αλλά ο ήχος με την επιμέλεια του κυρίου Αεράκη θα είναι ικανοποιητικός και θα την ακούσουμε όλοι. Κύριε Αεράκη, είμαστε εντάξει? Ακούτε? Ναι, σε ακούμε Λίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία έστω και έτσι να συμμετάσχω. Κοντεύω να σκάσω που δεν είμαι εκεί, αλλά εντάξει. Το σημαντικό είναι ότι έγινε το CD. Θα σας πω δύο λόγια για τη Ρίκα, η οποία υπήρξε μία χαρισματική παιδαγωγός, καθώς είχε ένα αλάθαστο τρόπο να μεταδίδει τη γνώση με αμεσότητα και απλότητα, χωρίς να υστερεί καθόλου σε βάθος και ένταση. Μιλώντας με όρους της σύγχρονης παιδαγωγικής, θα έλεγα ότι η Ρίκα δημιουργούσε ιδανικές συνθήκες, τόσο της τυπικής, όσο κυρίως και της άτυπης και βιωματικής μάθησης. Θα εστιάσω σε τρία σημεία. Εμείς οι μαθητές διδαχτήκαμε ότι μουσικός ούτε προκαταλήψεις. Παίζαμε με την ίδια σοβαρότητα Μπαχ και Τσιτσάνι, πιάνο και ξυλόφωνο, διαβάζαμε αυστηρά την παρτιτούρα, αλλά κάναμε και πειράματα με το αυτί και με διάφορα μη συμβατικά όργανα. Όποιος χαμογελάει τώρα καταλαβαίνει. Εμείς οι μαθητές διδαχτήκαμε, χωρίς πάλι να καταλάβουμε πώς, να αγαπάμε τη μουσική, να τη μελετάμε με όρεξη, να παίζουμε πιάνο χωρίς φόβο, να αντιμετωπίζουμε το κάθε μουσικό έργο με ενθουσιασμό και αμεσότητα. Εμείς οι μαθητές της διδαχτήκαμε από νωρίς, πάλι χωρίς να το καταλάβουμε, ότι είμαστε μέλη μιας ομάδας που υφίσταται πάντα, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Αυτό που η Ρίκα κατέγραψε σε εμάς από την παιδική μας ηλικία δεν αλλάζει και δεν σβήνει ποτέ. Και αυτό είναι το σπουδαίο έργο του κάθε παιδαγωγού, που είναι πέρα από τη γνώση. Θα σας παίξω και τρία κομμάτια από το πιανεύκολο. Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Ανδρέα Εράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωστή, Φλόρα, Δημήτρη, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Είμαι εκεί, ελπίζω να με ακούσετε. Κύριε Στέλιο Ψαρουδάκη, αγαπητέ κύριε καθηγητή, ευχαριστούμε μεγάλη μας τιμή που ήρθατε. Κυρία Μαρκοπούλη, ευχαριστούμε για αυτά που είπατε. Και ξέχασα να πω το πιο σημαντικό, αυτό που πάντα διακρίνει τη Ρίκα και διέκρινε και τη σχέση μας μαζί της, αλλά και τη διδασκαλία της, είναι το χιούμορ.
Και σήμερα θα προσθέσω και το σουρεαλισμό, διότι κατάφερα να πάω μέχρι το Λονδίνο για την ηχογράφηση του CD και σήμερα που η παρουσία της γίνεται 100 μέτρα από το σπίτι μου, δεν μπορώ να έρθω. Έχουν έρθει όλοι ξενιτεμένοι, αλλά δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, θα είμαστε μαζί. Ρίκα. Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία, Λίλη. Μην ανησυχείς. Παίξε μας τώρα να απολαύσουμε. Θα σας παίξω το παραμύθι μύθι. Το πιάνε εύκολο, έχει μελωδίες έτσι παραδοσιακές, επεξεργασμένες με ένα πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο τρόπο. Σημαντικό που μας φέρνει κοντά η τεχνολογία, αυτό το έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά τα δύο τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίλη που ήταν κοντά μας και με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα θα ήθελε να πει δύο λόγια για την αγαπημένη της δασκάλα, τη Ρίκα Δεργιανάκη και η Φλόρα Τζανετάκη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη αυτή τη στιγμή που είμαι μπροστά στη Ρίκα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, την αγαπημένη μου δασκάλα, που δεν τη βλέπω πλέον συχνά ως κάτοικος της Αγγλίας. Είναι πολύ συγκινητικές αυτές τις στιγμές για όλους μας. Πολλά από αυτά που θα πω ξανακούστηκαν σήμερα και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είμαστε συνεννοημένοι όλοι. Οπότε αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι όλοι έχουμε την ίδια άποψη για τη Ρίκα. Η Ρίκα δεν είναι ένας συνειδητημένος άνθρωπος, είναι ένας πολύ σπάνιος άνθρωπος που μας έχει εμπνεύσει όλους. Και πιστεύω, ειδικά στην περίπτωση της Λίλης, εμένα και του Δημήτρη, το γεγονός ότι διαλέξαμε αυτή την καριέρα σίγουρα έχει να κάνει και με τη Ρίκα. Γιατί το να θες να γίνεις πιανίστας ή δάσκαλος, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με το ποιος ήταν ο μέντορας σου, ποιος ήταν η πηγή της έμπνευσής σου, και το ίδιο δεν ισχύει και για τον κύριο Καλούτση που βρίσκεται εδώ σήμερα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Αυτή η πρώτη δάσκαλη είναι πολύ καθοριστική και αυτό το βλέπω τώρα που είμαι παιδαγωγός στην Αγγλία ακόμα περισσότερο. Όταν πρωτοπήγα στη Ρίκα, οφείλω να ομολογήσω ότι ήμουν πολύ τρομοκρατημένη, διότι ήξερα ότι είναι μια πολύ αυστηρή δασκάλα. Και όντως, ήταν αυστηρή, αλλά όπως ανέφερε και η Λίλη, παράλληλα με αυτή την αυστηρότητα, είχε μια τρομερή ζεστασιά για τους μαθητές της.
ήταν πολύ κοντά στους μαθητές της. Και μπορούσε και διατηρούσε την αυστηρότητα μαζί με τη ζεστασιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, το στάνταρ της διδασκαλίας να είναι πολύ ψηλό, να μην πέφτει, και παράλληλα να υπάρχει αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον για το μαθητή, για το αν είναι καλά ο μαθητής, η απίστευτη γνώση των μουσικών έργων, η προετοιμασία των μαθητών για δύσκολες καταστάσεις, διαγωνισμούς πιάνου, για κονσέρτα, με όλη αυτή τη στήριξη. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι να δώσω έμφαση στη Ρίκα ως άνθρωπο. Η Ρίκα ως άνθρωπος διακρίνεται από την ταπεινότητα. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό δεν είναι κάτι το απλό, γιατί ένας άνθρωπος με την παραγωγή της συνθετική της Ρίκας, τη διδασκαλική της δραστηριότητα, τις επαφές και τις διασυνδέσεις και τη δουλειά που έριξε για να χτίσει το καλλιτεχνικό και το πολιτιστικό έργο που έχει αυτή τη στιγμή δημιουργήσει στο Ηράκλειο, είναι κάτι το τόσο σπάνιο και πρωτόγνωρο. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν άνθρωπο που να έχει δημιουργήσει αυτό το έργο και να έχει αυτή την ταπεινότητα και αυτή την απλότητα. Έχει κάνει αυτό το σημαντικό έργο και δεν έχει ζητήσει ποτέ τη δημοσιότητα. Αυτή τη δημοσιότητα που έχει την απέκτησε από το έργο της και μόνο, δεν την επιδίωξε. Δηλαδή το έργο της έλαμψε, πώς να το πω. Έχει λάμψει και το αναγνωρίζουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν όμως ότι, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, εκείνη ήταν ψωνισμένη και βγήκε και είπε «Α, εγώ είμαι η Ρίκα Δελγιανάκη». Όχι, δεν συνέβη αυτό. Σε όλη της τη ζωή έχει υπάρξει αφοσιωμένη στους μαθητές της, ακόμα και σε εμάς που φύγαμε και ζούμε στο εξωτερικό, έχει μια συνεχή, ας πούμε, παρακολούθηση και ενδιαφέρον και επαφή για το τι κάνουμε. Και παρόλο ότι έχει επιλέξει συνειδητά μια χαμηλών τόνων παρουσία, αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει το σεβασμό και την αναγνώριση όλων μας. Αυτά ήθελα να πω. Και τώρα ο Δημήτρης θα πει και εκείνος δύο λόγια για τη δασκάλα του. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω τόσους μουσικούς και μουσικόφιλους εδώ σε αυτό το χώρο. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα και αποδεικνύει την ανεκτήμητη προσφορά της Ρίκας Δελγιανάκη στη μουσική παιδεία και γενικότερα στον πολιτισμό του τόπου μας. Και πόσο μάλλον που ήρθατε, που είναι και η Ρίκα μαζί μας εδώ. Αυτό με κάνει ακόμα ιδιαίτερα χαρούμενο. Σήμερα γιορτάζουμε την πραγματοποίηση μιας ιδέας ή ενός ονείρου, θα έλεγα, που στριφογυρίζει εδώ και χρόνια το μυαλό μας, τουλάχιστον για εμάς τους τέσσερις πιανίστες και μαθητές της Ρίκας. Την έκδοση του CD με τα τέσσερα πιανιστικά της βιβλία. Το όνειρο αυτό έλαβε σάρκα και οστά φέτος, όταν ο Κώστας, η Φλόρα, η Λίλη και εγώ, ξεκινώντας από διαφορετικά μέρη, από την Ελλάδα, από την Ελβετία, από την Αγγλία, ανταμώσαμε μια ανοιξιάτικη και ηλόλιστη κατά, που είναι πολύ σπάνιο για το Λονδίνο μένα, και ηχογραφήσαμε στα στούντιο του Morley College, εκεί που εργάζομαι. Καταφέραμε να ηχογραφήσουμε και τα τέσσερα βιβλία μέσα σε μια μέρα. Γιατί ήμασταν βέβαια πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι και γιατί φυσικά είμαστε και τέσσερις αστέρια. Και εκείνη τη μέρα, η μέρα θα μας μείνει αξέχαστη, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, γιατί η απορμή της ηχογράφησης αυτής μας έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε μετά από τόσα πολλά χρόνια και να νιώσουμε ξανά παιδιά. Και όλα αυτά βέβαια δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη βοήθεια του χορηγού μας, του Κωστή του Κανακάκη, ο οποίος ανέλαβε αποκλειστικά τη χορηγία όλου του project αυτού. Θέλω να πω ότι τα κομμάτια αυτά που υπάρχουν στο CD έχουν σφραγίσει τα παιδικά μας χρόνια και έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική μας πορεία και μάλλον σε οτιδήποτε έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα στη μουσική. Και αυτό γιατί εκτός από τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα κεντρίζουν τη φαντασία των μαθητών και όπως έγραψε και η ίδια η Ρίκα σε έναν από τους προλόγους της. Στα μικρά αυτά κομμάτια ας αναζητήσει ο εκτελεστής τη δική του άποψη και ας δώσει στη μουσική το δικό του τρόπο ερμηνείας. Εγώ προσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ την ανυπομονησία που είχα ως πολύ μικρό παιδί, πριν καν ξεκινήσω να παίζω πιάνο, να πάω σε εκείνο το υπέροχο κτίριο της Οδού Αριάδνη, στο Δύο Ερακλείου του Μουσικού Συλλόγου Απόλλων, για να χτυπήσω το ξυλόφωνο στους ρυθμούς και τις μελωδίες του χορού του Χαρταϊτού. Τα μαθήματα πιάνου με τη Ρίκα ανυπομονούσα να τελειώσουμε αυτές τις βαρετές σπουδές του Τσέρνη για να παίξω τα γαλάζια μέταλλα και τη γάτα στον ήλιο.
Αν ερχόταν μετά από μένα και κάποιος άλλος μαθητής και παίζαμε την πύρια νέμη του Τίνο Ράση με τέσσερα χέρια, ακόμα καλύτερα. Τα κομμάτια αυτά τα έπαιζα στα πρώτα μου ρεσιτάλ. Και παίζοντας αυτά, κέρδισα ακόμα και βραβεία σε πανελλήνιους διαγωνισμούς πιάνου. Γνωρίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα μελετούν πολλοί νέοι μαθητές σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και εύχομαι το CD αυτό να αποτελέσει ένα εργαλείο για εκείνους να προσεγγίζουν αυτά τα κομμάτια με το δικό τους τρόπο. Ρίκα, σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα από μικρό παιδί. Σε ευχαριστώ για τις άπειρες ώρες που αφιέρωσες σε μένα αφιλοκερδός, γιατί δεν είμαι και ο πιο διαβαστερός μαθητής. Αλλά κυρίως ευχαριστώ που με βοήθησες να αγαπήσω τη μουσική. Σε ευχαριστώ. Ο Δημήτρης, η Φλόρα και ο Κώστας. Θα παίξουμε την Πιπεριά, τον Οδυπόρο και την Πύρη η ανέμη του Τίνωρα. Τέσσερα χέρια.
Κλείνοντας, πέρα από το ότι θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους τέσσερις πιανίστες που είναι κοντά μας και πάντα είναι κοντά στη μουσική και στη δασκάλα του λειτουργεί. Θα ήθελα να καλέσω, να σας πω ότι η Ρίκα επί σειρά ετών ήταν η ψυχή του Ιστορικού Μουσικού Συλλόγου Απόλλων, ο οποίος ιδρύθηκε το 1908, θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω, και όλα αυτά τα 114 χρόνια βρίσκονται άνθρωποι και τρόποι να προσφέρει στο πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου μας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω τα ονόματα του τωρινού ΔΣ του Απόλλωνα. Είναι ο κύριος Νίκος Μαζαπετάκης, είναι η Ρένα η Παπαδάκη, ο Ζαν Ανδρέα Καραντζίνη, η Πέλε Κουλιουμτζάκη, ο Μάνος ο Χριστοφακάκης, η Έλενα Μανδαλενάκη, η Ευχαριστία Κουτεντάκη, η Πόπη Ανδραϊδάκη και ο κύριος Βαρβεράκης Κώστας, που είναι και διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Και είναι τιμή μας που είναι στο ΔΣ και είναι και κοντά μας και θα ήθελε λίγο να σας μιλήσει. Κώστα. Δεν ξέρω αυτού βγαίνει. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που από τη θέση αυτή μου δίνει την ευκαιρία να εδώ από κοντά να συγχαρούμε όλοι μαζί την κυρία Ρίκα Δελιγιαννάκη. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι κοντά μας απόψε. Εγώ δεν είμαι μουσικός, όμως έχω ακούσει τόσα πολλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο για την πόλη του Ηρακλείου. Ως διευθυντής μουσικού σχολείου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την δωρεά που έκανε από το αρχείο της με τα βιβλία, τα πολύ σημαντικά αυτά βιβλία τα οποία έχει εκπονήσει, τα οποία θα δοθούν στους μαθητές μας. Και θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι είναι και για τα άλλα μουσικά σχολεία της Κρήτης, οι οποίοι με μεγάλη χαρά, δεν ξέρω τώρα αν είναι κάποιος εδώ από το Ρέθιμνο ή από τα Χανιά. Όχι, έχει έρθει ο Αρχάβλης από τον Άγιο Νικόλαο, το Χανιά. Όλα τα μουσικά σχολεία της Κρήτης θα πάρουν τα βιβλία της Ρίκας, αυτό είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να είστε υγιείς και να απολαμβάνετε όλο αυτό το έργο και τους μαθητές σας που έχουν πετύχει τόσα πολλά που ακούσαμε σήμερα και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας και στο ΔΣ του Απόλλωνα. Επί τη ευκαιρία να πούμε ότι όλα τα μουσικά σχολεία της Κρήτης θα προμηθευτούν, αλλά έχουν προμηθευτεί ήδη. Δηλαδή, τα Χανιά ήδη έχουν πάρει αρκετά βιβλία για όλους τους μαθητές τους, το Ηράκλειο, το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου θα παραλάβει ο κ. Αρχάβλης απόψε, που είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Και το Μουσικό Σχολείο Ρετίνης σε λίγες μέρες θα έρθουν και θα πάρουν και εκείνοι. Επίσης, όλα τα οδεία του Ηρακλείου και όχι μόνο, όποιος επιθυμεί μπορεί να πάρει δωρεάν τα βιβλία της Ρίκας. Τα έχουμε και εδώ, μπορεί και απόψε να πάρει όποιος θέλει. Και φυσικά όποιος επιθυμεί μπορεί να αγοράσει το CD, το οποίο έχει εκεί, το διαθέτει ο κύριος Αεράκης, στη τιμή των 10 ευρώ. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να καλέσω την αντιδήμαρχο, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, η οποία υπήρξε μαθήτρια του Απόλλωνα και η ίδια και τα παιδιά της. Μας αγαπά και μας στηρίζει και για τη δημιουργία του φωνητικού συνόλου του Απόλλωνα, το οποίο έχει πρόβα, γι' αυτό δεν τους βλέπετε ακόμα εδώ. Αυτή τη στιγμή όλοι μελετούν τη λειτουργία του Μότσαρτ. Και είναι και εκείνη κοντά μας. Στέλλα, και επίσης η Στέλλα, επειδή είναι συνεχώς κοντά μας και επειδή μας αγαπάει και επειδή μας φροντίζει, με ρίμνησε και είχαμε μία συνάντηση, προημερών με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου, διότι η Στέλλα Αρχοντάκη είναι και πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ και θα σας πει τι κανονίσαμε. Ορίστε. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι έχω κάνει. Καλησπέρα και από μένα. Ήμουν και εγώ μαθήτρια της Ρίκας, αλλά δεν έγινα μουσικός. Θα σας θυμίσω, Ρίκα, μερικές δεκάδες χρόνια πίσω, ένα μικρό κοριτσάκι, κατάξανθο, μπαίνει στο γυμνάσιο. Λέω μπαίνει, γιατί τότε δίναμε εξετάσεις.
και μέσα στα 1100 παιδιά του πρώτου Θηλαίων τότε, σήμερα τρίτο Λύκειο, ήμουν κι εγώ, και όλοι οι καθηγητές μας τότε ήταν άνθρωποι μεγάλοι. Γιατί μπαίνανε μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι καθηγητές σε μεγάλη ηλικία τότε στα σχολεία της πόλης. Όμως φωτεινή εξαίρεση είναι η Ρίκα, η οποία μας κάνει μουσική. Και όπως είναι έτσι χαρισματική, δημιουργική και εφάνταστη, κάνουμε τη χοροδία, έρχονται όμως τα Χριστούγεννα και η Ρίκα θέλει να κάνει μια γιορτή. Ετοιμάζει τη γιορτή, ετοιμάζει τα κείμενα, αλλά μας έλειπε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και έχει τη φαϊνή ιδέα να με ντύσει εμένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όπως ήμουν έτσι λεπτούλα και ξανθούλα τότε, δυστυχώς την επόμενη χρονιά η Ρίκα δεν άντεξε, έφυγε από το σχολείο, ήταν χούντα, δεν άντεξε, έφυγε, εμείς χάσαμε μια σπουδαία μουσικό. Ρίκα, όλες σε θυμόμαστε ακόμα όσες περάσαμε τότε και όσες είμαστε στο Θηλαίον με πολύ χαρά και μεγάλη αγάπη, και μπορώ να σου πω ότι ακόμα πολλοί όσες κοπέλες ήταν τότε, ακόμα αν με συναντήσουν στον δρόμο, μου λέει εσύ δεν ήσουν από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ρίκας. Μετά είσαι τα παιδιά μου, συνεργαστήκαμε και λίγο επαγγελματικά. Ρίκα, είσαι μείνει αξέχαστη λένε σε όλες μας, τις αγαπάμε όλες. Γιατί είμαστε μόνο Θηλαίων τότε, γι' αυτό λέω πάντα όλες. Και μετά από πρόταση του Συλλόγου Απόλλων, που αποδέχτηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του πολιτιστικού, ο κύριος Μιχαηλίδης, και εγώ ως πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΡ, και επειδή το έργο της Ρίκας είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα έχουμε άλλη μία βραδιά στο πολιτιστικό, όλοι αφιερωμένοι σε σένα, τα τραγούδια σου και το έργο σου. Είναι το όνειρο Μαρία που είχαμε. Μαρία και ο Μινάς αγαπάνε πάντα. Δεν μπόρεσε η Μαρία να έρθει απόψε, αλλά θα έρθει να σε δει. Είναι ένα όνειρο που το είχαμε όλοι η Απολλώνιας, μου επιτραπεί η έκφραση, και ήρθε η ώρα να γίνει ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στη Ρίκα Δελγιαννάκη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγα λέμε και λίγα είπα. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε κοντά στα γενέθλιά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είσαστε κοντά μας και θα μου επιτρέψετε ιδιαίτερα την